Σας, κυρία καλησπέρα, Κρήτα. Καλησπέρα. Τι ωραίο κείμενο. Είδατε. Μου φάνηκα καλύτερη από ότι είμαι στην πραγματικότητα με αυτό το η κείμενο. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και πάρα πολύ υλικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συνέντευξη που είναι η Λιλούκο μου. Πώς τη λένε? Λιλούκο. Είναι η Λιλούκο μου. Η Λιλούκο. Η Λιλούκο. Και ξεκινάω με αυτήν. Πριν από 5 χρόνια, ζούσε στην Κρήτη σε ένα χωριό όπου είχε γεννήσει το κακόμοιρο αυτό. Πετάξανε τα μωρά της στα σκουπίδια και η Λίλη προσπαθούσε να τα σώσει. Ήταν απ' έξω και προσπαθούσε να τα σώσει. Η Λιλούκο έχει την πιο φάλτσα φωνή που μπορείτε να διανοηθείτε. Δηλαδή, φανταστείτε μία σοπράνο. Ένα πράγμα φρικαλαίο. Με αυτή τη φωνή όμως έσωσε τα παιδάκια της. Όλα υιοθετήθηκαν. Και εξέμεινε η Λιλού. Έχετε τεράστια αγάπη για τα ζώα. Αχ, ναι. Λένε ναι, ότι οι άνθρωποι ναι. που αγαπάνε τα ζώα έχουν πολύ καλή καρδιά και πολύ καλή ψυχή. Ακούγαμε πολύ ενδιαφέρον το βίντεό σας, γιατί άκουσα πληροφορίες που δεν τις γνώριζα, τις πληροφορήθηκα για πρώτη φορά. Και θα σας πω ότι χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Διότι πρώτη φορά που συνειδητοποίησα εγώ ότι υπάρχει μία σπουδαία δημοσιογράφος και πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, η οποία κάνει και καριέρα στην τηλεόραση, η Έλενα Κρήτα, ήταν πριν από κάποια χρόνια, ήμουν αρκετά μικρότερη. Και το πληροφορήθηκα από τη μητέρα μου, η οποία είναι από τις πλέον φανατικές θαυμάστριές σας. Σας ακολουθούσε χρόνια και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για ένα κορίτσι να ακούει τη μητέρα της, να έχει πρότυπα και αρχίζει και παρατηρεί και εκείνη τα πρότυπα αυτά. Ναι. Οπότε ουσιαστικά θυμάμαι αρκετές από τις εμφανίσεις σας, από τις δουλειές σας και δεν σας κρύβω ότι πραγματικά χαίρομαι που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα είναι χαρά μεγάλη. Είστε ειδικά ένας άνθρωπος που ξέρετε πολύ στον χώρο της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας, ίσως και να φοβούνται. Εμένα? Ναι. Έχει μια βαρύτητα η απόψη σας και ο λόγος σας και αν κάποια στιγμή σχολιάσετε κάποιον, δημιουργείτε κόμπο στο στομάχι μέχρι να δείτε τελικά αρέσει ή δεν αρέσει σε εσάς. Ξέρετε τι συμβαίνει. Πέρα από το ότι αρθρογραφώ στα Νέα που είναι η εφημερίδα μου τα τελευταία 20 χρόνια, η παρουσία μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στο Facebook είναι πολύ ισχυρή. Έχω περίπου σχεδόν, πόσο είναι, 200.000 άνθρωποι που ακολουθούν. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένας αγωγός, ό,τι γράφεις μετά ανοίγεις σαν κανάλια και πηγαίνεις σε πολλούς αποδέκτες. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, και όλοι με αγαπάνε και όλοι με ενθουσιάζονται μαζί μου. Νομίζω ότι εγώ γεννάω κάποια συναισθήματα μίσους και αγάπης από τους ανθρώπους. Προφανέστατα και είναι κάποιες στους οποίους είμαι παντελώς και παγερά διάφοροι, δεν το συζητάω. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι ή με μισούν ή με αγαπούνε πολύ. Ίσως γιατί οι απόψεις μου δεν βουτυρώνουν το ψωμί κανενός από όλους. Είτε είναι σε πολιτικό επίπεδο, είτε είναι σε κοινωνικό επίπεδο, είτε είναι σε οτιδήποτε αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ζώα, τους ανθρώπους, τους μετανάστες, το όλο το πακέτο αυτό που λέγεται Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Δεν φιλτράρετε ποτέ, ας πούμε, αυτό που θέλετε να πείτε. Παίρνετε μια κόλλα χαρτί, όχι παλιά κόλλα χαρτί, τώρα πλέον μέσα από το PC υποθέτω. Ξεκινάτε και γράφετε αυτό που νιώθετε. Όχι, όχι. Ξέρετε, το κείμενό μου, ίσως αυτό είναι ένα μέρος μιας, αν θέλετε, τεχνικής που έχουμε μετά από τόσα χρόνια στο γράψιμο. Το κείμενό μου μοιάζει αυθόρμητο, αλλά δεν είναι αυθόρμητο. Είναι πάρα πολύ προσεγμένο και πάρα πολύ προσεκτικό ταυτόχρονα. Αν δείτε τα κείμενά μου, θα δείτε ότι ενώ είναι αρκετά αιχμηρά, πουθενά δεν έχω προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Μπορεί να πω ότι η Έλενα έγραψε μία ανοησία. Δεν θα πω ότι η Έλενα είναι ανόητη. Έχει μεγάλη διαφορά. Είμαι πολύ προσεκτική και νομίζω ότι μετράω τα λόγια μου. Απλά τα λόγια που μετράω εγώ με το χαρακτήρα που έχω δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι αυτό που λένε σφάξιμο με το γάντι. Όχι, δεν είναι με το γάντι. Καμιά φορά είναι και χωρίς το γάντι. Αλλά δεν ξέρω γιατί πρέπει οι άνθρωποι, Ελεονόρα, ξέρετε τι γίνεται, γιατί πρέπει να ανήκουμε σε ένα χώρο πολιτικά, ας πούμε, και να τα βρίσκουμε όλα μούρλια. Ένα χάρμα σε αυτό το χώρο. Και να ανήκουμε σε έναν άλλον και να συμβαίνει το ίδιο. Εγώ δηλαδή που βλέπω
ψεγάδια στο Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και νάλπως κάθε ένα τέταρτο αλλάζει αυτό, να μην τα γράψω. Δεν είναι εύκολο, γιατί βρίσκεσαι μόνος σου στη ζωή. Ακούγοντας το βίντεο για εσάς και μαθαίνοντας κάποια πράγματα για το πώς έχετε μεγαλώσει, για τον πατέρα σας, για την μητέρα σας, που καταλαβαίνω ότι έχετε μεγαλώσει ένα περιβάλλον που υπήρξε πολλή άποψη, έτσι, ιδεολογία επίσης. Ναι. Καταλαβαίνω λίγο για ποιο λόγο θέλετε να γίνετε δημοσιογράφος. Βέβαια, επηρέασε εντελώς αυτό το περιβάλλον που καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ναι, βέβαια επηρέασε το περιβάλλον μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, εκτός από συγγραφέας και πολιτικός. Και εγώ ήμουν αυτό το κλασικό παιδάκι που έγραφε καλές εκθέσεις, αλλά ψιλοάπατο γενικά, δεν ήμουν καμιά φοβερή μαθήτρια, μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έγραφα καλά. Από εκεί ξεκίνησα, με τις καλές εκθέσεις και καλά, μέχρι που κατάλαβα ότι η δημοσιογραφία και οι καλές εκθέσεις δεν έχουν απολύτως τίποτα κοινό. Και έτσι ξεκίνησα και έτσι πορεύομαι. Το επιλέξατε όμως και σε μια εποχή όπου για τις γυναίκες ήταν ένας δύσκολος, ανδροκρατούμενος χώρος. Όχι καλέ. Έχω όχι, εγώ ξεκίνησα το 1973. Και οι γυναίκες που ξεκινάγατε τότε, είχατε και ένα τσαγανό, ήσασταν λίγες. Μα είχαμε μεγάλα ονόματα πριν από εμάς. Ήσασταν λίγες, αλλά και πολύ, με πολύ τσαγανό έχω την αίσθηση. Ναι, αλλά ήμασταν πάρα πολλές. Ειδικά ο δημοσιογραφικός κλάδος με όλα τα στραβά του, ήταν πάντα ένας κλάδος ο οποίος ήταν πολύ ανοιχτός στις γυναίκες. Δηλαδή, μία στις δύο τότε ήμασταν γυναίκες που πηγαίναμε εκεί πέρα. Απλά υπήρχαν άλλου είδους ταμπού, Ελεονόρα. Ξέρετε τι γινότανε. Γινόταν, ας πούμε, ότι πολιτικό ρεπορτάζ δεν κάνανε οι γυναίκες. Κάνανε καλλιτεχνικό, κάνανε και λίγο κουζίνα, κάνανε. Υπήρχε αυτό το οποίο ακόμα και σήμερα μπορώ να σας πω ότι δεν έχει πάση. Γι' αυτό και σήμερα πρέπει να είμαστε φεμινίστριες. Και όποιος νομίζει ότι η φεμινίστρια είναι κάτι παλιές αντιλήψεις του 60, θα κάψουμε το κραγιόν ή δεν ξέρω κτλ. Και δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο γυναίκα μέσα της και εγωιτευτική μέσα της μπορεί να είναι μια αληθινή φεμινίστρια, τι να πω, χάνουν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή τους. Πρέπει κάποια ώρα να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πενοχοποιηθούμε ότι το να είσαι μια γυναίκα η οποία ντύνεσαι όμορφα ή αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι όμορφο πάνω σου, χαίρεσαι, είσαι ερωτευμένη ή δεν είσαι ερωτευμένη, έχεις γυναικοπαρέα ή δεν έχεις γυναικοπαρέα και ταυτόχρονα υπερασπίζεσαι το δίκαιο των άλλων συντρόφων σου, γιατί οι συντροφοί μας είναι οι γυναίκες, μπορούν να συνυπάρξουν και είναι μια χαρά. Αλλιώς γίνεται κάτι το οποίο είναι συμπλεγματικό, ξινό, είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δικαιώνει όλα τα στερεότυπα που έχουν οι άντρες και πολλές γυναίκες για τις φεμινίστριες. Μια φεμινίστρια φοράει μαύρα, έχει άπλυτα μαλλιά, έχει τρίχες στο πρόσωπο και δεν τις βγάζει, της λείπει ένα δόντι και δεν την νοιάζει, μιλάει απότομα, βρίζει πάρα πολύ, βομολογεί πάρα πολύ. Αυτή είναι η φεμινίστρια. Η γυναίκα η οποία έχει θηλυκότητα, έχει μια χάρη, έχει μια γοητεία, έχει ένα νιάξιμο για τον εαυτό της, αδερφέ. Όχι, αυτή δεν μπορεί να είναι και φεμινίστρια. Και είχατε εσείς κάποιο γυναικείο πρότυπο το οποίο να σας είχε εμπνεύσει τόσο πολύ. Να σας επηρέασε, να νιώσετε δηλαδή ότι σας καθόρισε σαν άνθρωπο. Νομίζω ότι το είδος του φεμινισμού που περιγράφω τώρα ήταν ακριβώς αυτό το πρότυπο που μου έδωσε η μητέρα μου, η Σίλβα Ιακρίτα. Η μητέρα μου ήταν, λέγανε ότι ήταν η ωραιότερη Αθηναία εκείνης εποχής και ακόμα είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ ωραία. Ήταν απίστευτα και κοκέτα και της άρεσαν όλα και ήταν βαθιά φεμινίστρια. Βαθιά φεμινίστρια. Εργαζότανε πάντα, ενώ πριν γίνει βουλευτής, υπουργός κτλ. Ήμασταν μια μονογονεϊκή οικογένεια, μεγαλώσαμε οι δυο μας. Χάσατε τον πατέρα σας, τον πατέρα μου, ναι, ήμουν 9 στα 10. Και όλα αυτά, όλο αυτό το πακέτο μου το έδωσε, χωρίς όμως να έχει καν και ίδια, γιατί ήταν τόσο νέα και εκείνη, συνείδηση ότι αυτό είναι το απόλυτο, ο ορισμός του απόλυτου φεμινιστικού πρότυπου. Μια φεμινίστρια, κυρία Κρήτα, μπορεί να είναι καλή σύντροφος ή μάλλον της είναι εύκολο να είναι σύντροφος. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλή σύντροφος. Και το λέω εγώ, δεν ξέρω τι λέει. Γιατί μέσα σε αυτές τις ταμπέλες που είπατε πριν για τις φεμινίστριες υπάρχει και το ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν, δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστικές σχέσεις, βλέπουν ανταγωνιστικά τους άντρες. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε μια καλή κακή σχέση με τον Γιώργο που κοντεύουμε τα 30 χρόνια μαζί. Έχουμε τη δική μας σχέση.
Δηλαδή, αν με ρωτάς, έχετε πάντα κατανόηση ο ένας για τον άλλον? Όχι, δεν έχουμε πάντα κατανόηση καμία. Είστε πάντα στη συντροφικότητα και στην ανταλλαγή απόψεων? Όχι. Είμαστε δύο Έλληνες που έχουμε νεύρα, που φωνάζουμε, που γελάμε, που τσακωνόμαστε, που βροντάμε πόρτες, που τα ξαναβρίσκουμε. Αυτό είμαστε. Και πώς ένα φυσιολογικό ζευγάρι. Πώς έχετε καταφέρει όμως και είσαστε μαζί 30 χρόνια? Έχω την εντύπωση ότι η αληθινή αγάπη είναι να μην ξέρεις πώς ακριβώς έχεις φτάσει να είσαι με έναν άνθρωπο 30 χρόνια. Θα επιστρέψω στη σχέση σας, γιατί πλέον εκτός από συντροφική έχει υπάρξει και επαγγελματική στο πλαίσιο της συγγραφής. Ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στο κομμάτι της μητέρας σας και να μου πείτε λίγο πώς βιώσατε όλη αυτή την περιπέτεια που είχε επιχούντας η μητέρα σας και κατά πόσο αυτό σας διαμόρφωσε και σας επηρέασε. Κοιτάξτε να δείτε, ήμουνα 12 χρονών. Είχα χάσει τον πατέρα μου τότε. Ήμουνα ήδη δηλαδή μία φορά ορφανή και η Χούντα με ορφάνεψε, αν θέλετε, μια δεύτερη φορά, με την έννοια ότι η μητέρα μου τη συλλάβανε τότε στην ασφάλεια, ήταν ηγετικός τέλεχος μιας αντιστασιακής οργάνωσης που λεγόταν το Πατριωτικό Μέτωπο και η οργάνωση αυτή, πέρασε η μητέρα μου στρατοδικείο, δεν έβαλε νερό στο κρασί της, παρόλο που ήταν μια νέα όμορφη γυναίκα, άμαθε από αυτή τη ζωή, γιατί ήταν από μια πολύ καλή οικογένεια και μεγαλωμένη και αυτή σαν πριγκίπισσα στα Πούπουλα. Κι όμως συνέχισε, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη και βγήκε αργότερα με την γενική αμνηστία που δόθηκε σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Όταν λοιπόν εγώ μετά από πολλά χρόνια σε έναν ψυχίατρο να μου πει τι δεν πάει καλά μαζί μου, δεν χρειάστηκε και πολύ χρόνο για να βρούμε ότι η ρίζα του κακού ήταν ο τρόμος που ένιωσα ότι θα μείνω εντελώς ορφανή και στους 5 δρόμους. Δηλαδή, αυτό που τότε το θεωρούσα ότι μα εμείς, η μαμά μου και εγώ είμαστε φοβερές και πατριώτισες και η μάνα μου που κάνει τόσο σπουδαία πράγματα και εγώ που, αν θέλεις, είμαι περήφανη για τη μητέρα μου, πάλι ήταν ένα στερεότυπο, το οποίο όμως το κατάλαβα 40 χρόνια αργότερα. Έζησα δηλαδή όλη μου τη ζωή πιστεύοντας ότι αυτό είναι οκ. Okay. Δεν ήταν όμως οκ. Okay. Ήταν η ρίζα που με έκανε μικρή, ανασφαλή και τρομαγμένη. Εσείς 12 χρονών συνειδητοποιούσατε τι συμβαίνει? Βέβαια, στα 12 δεν συνειδητοποιούσατε. Εννοώ ότι κατανοούσατε. Μα ήμουνα μέρος αυτής της αντιστασιακής. Δηλαδή, επειδή ήμουνα μικρή, μου είχαν κόψει το μαλλί, μου είχαν βάλει ένα τζινάκι κτλ. Και έκανα διάφορα, ας πούμε, πήγαινα φαγητό σε αυτούς που κρύβαμε σε σπίτια κοντά στη γειτονιά μας. Μιλούσα, ήταν η Deutsche Welle τότε, ήταν το ραδιόφωνο της αντίστασης, το γερμανικό. Και τα νέα, τα αντιστασιακά νέα που ήταν παράνομα, έβγαιναν με τη δική μου τη φωνή για να μην μπορέσουν να εντοπίσουν. Ήταν μια παιδική φωνούλα που δεν μπορούσες να βρεις πιανού είναι και όντως ποτέ δεν το βρήκαν. Άρα συμμετείχα σε όλο αυτό, ήμουνα μέρος όλου αυτού. Και αυτή ήταν η άποψη της μητέρας μου, ότι ναι, έλα να κάνουμε πράγματα μαζί. Σας δόθηκε ο χρόνος να καλύψετε το κενό της απουσίας της? Από τότε που βγήκε από τη φυλακή, μέχρι σήμερα, με όλα τα πάνω και τα κάτω, αισθάνομαι ότι τον ομφάλιο λόρο δεν τον έκοψα ποτέ. Πάντα, είμαστε πάντα μαζί, ζούμε πάνω κάτω στο ίδιο σπίτι, περπατάμε μαζί στη Φιλοθέη, μιλάμε πολύ, διαφωνούμε συχνά. Άρα έχει δει και όλη την πορεία σας όλα αυτά τα χρόνια. Έχει υπάρξει είναι πολύ επικριτική. Συμβουλά τώρα σας η επικριτή σας. Είναι επικριτική αρκετά. Δηλαδή, μα τώρα αυτό τι το θέλες, γιατί το έγραψες τα νέα αυτό, εκείνο κτλ. Αλλά με τα χρόνια και αυτό ακόμη έχει αμβληθεί. Σου λέει τώρα τι να της βάλω μυαλό στην ηλικία της, είναι λίγο αστείο. Είπατε ότι στα 40 σας χρειάστηκε να πάτε σε έναν ψυχίατρο για να δείτε τι δεν... Στα 50 μου. Στα 50. Τι δεν πάει καλά με εσάς? Τι νιώθατε που νομίζατε ότι κάτι δεν πάει καλά με εσάς? Αργότερα έμαθα ότι είχα όλα τα αντικειμενικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Που τα ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, όποιος πληκτρολογήσει για να μην κουράζουμε τον κόσμο, πώς να σου πω, σε ένα απλό site, κατάθλιψη συμπτώματα, μόνο η φωτογραφία μου έλειπε. Τα είχα όλα. Και μια πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Εσείς. Ταυτόχρονα, αν είναι δυνατόν, ναι. Και με μια εργασιομανία που αυτή δεν ταυτίζεται, δεν συνάδει πολύ με την κατάθλιψη. Ένα μπάχαλο. Ήμουν ένα μπάχαλο που νόμιζα ότι ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να δουλέψω. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη? Να νιώθεις την παντόφλα να σέρνεται πάνω στο πάτωμα.
όχι το γαβάκι σου το χαριτωμένο, όχι το μποτάκι σου το νόστιμο. Ακούσε ένα μέσα στην ψυχή σου αυτό. Έχεις μια παντόφλα που σέρνεται στο πάτωμα και την έχεις μέσα. Όταν λοιπόν πήγα και ήμουνα πολύ ευλογημένη, γιατί δεν έπεσα σε ένα γιατρό από αυτούς που λένε, για πες, ναι, μίλησέ μου για τα. Μου έκανε μία πολύ βαθιά, ναι, μου λέει αυτά λοιπόν ξεκινάνε από εκεί και μετά πήγε στο τώρα. Τώρα τι κάνουμε, τώρα πώς το λύνουμε, τώρα πώς το αντιμετωπίζουμε. Και από εκεί και πέρα, μέρα με τη μέρα, κερδίζουμε όλοι εμείς οι καταθλιπτικοί μία μάχη. Μέρα με τη μέρα. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, είναι όπως το τσιγάρο. Μου δίνετε την αίσθηση ότι αν έχεις υπάρξει μία φορά καταθλιπτικός, σε επιρρεπείς να είσαι για πάντα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, η υποτροπή είναι στην άλλη γωνία. Εδώ δεξιά, μόλις στρίψεις, η υποτροπή είναι έτοιμη. Σας τρομάζεσαι σε αυτό ή το καταλαβαίνετε, άμα είσαστε σε φάση. Το καταλαβαίνω πια. Έχω αρχίσει και το καταλαβαίνω από πριν. Έχω κάποιες σωσίβιες λέμβους, αν θέλετε. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω μια μέρα που να κλειστώ εντελώς. Δηλαδή, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο. Να μην μιλάω σε κανέναν, να μην. Αυτό για έναν περίεργο τρόπο. Πώς είναι ένα ζώο που λένε ότι τρώει τα χέρια του και μετά ξαναφυτρώνουν και κάπως έτσι είμαι κι εγώ, σαν να τρώω τα άκρα μου και μετά όταν ηρεμήσω τα βλέπω πάλι να βγαίνουν. Και βέβαια υπάρχει και αυτό που λέγεται φαρμακευτική αγωγή. Μη λέμε ότι είναι ξαφνικά από πιλάτες ή από γιόγκα, όλο αυτό, καμία σχέση. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας οδηγήσει στα πρόθυρα έτσι της υποτροπής? Έχω φτάσει σε ένα σημείο, ενώ οι άνθρωποι με τα χρόνια, ξέρετε τι γίνεται, οι άνθρωποι με τα χρόνια υποτίθεται ότι γίνονται πιο αδιάφοροι λίγο, πιο αποστασιοποιημένοι, ακόμη και λίγο πιο εγωιστές, που είναι και ανθρώπινο, γιατί πια αρχίζει η ζωή σου να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, γιατί σκέφτεσαι ότι πλησιάζεις προς το τέλος. Εγώ που είχα πανοπλίες πάνω μου, όμως φαίνεται ότι αυτές οι πανοπλίες ήταν από αλουμινόχαρτο, δεν ήταν από πραγματικό ατσάλι. Διότι βλέπω ότι τώρα είμαι σαν τη γραβιέρα, είμαι ένα διάτριτο πλάσμα. Είμαι απίστευτα, έχω γίνει τώρα πάρα πολύ ευαίσθητη. Ήμουνα, αλλά τώρα το δείχνω. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος πεινάει, αλήθεια δεν μπορώ. Αλήθεια δηλαδή, σε βαθμό που όταν μιλούσα με τον ψυχίατρό μου και μου έλεγε, να σου πω, δεν γίνεται αυτό που κάνεις. Δεν θα μπορέσεις μία στιγμή τη ζωή σου να είσαι καλά και να ηρεμήσεις. Δεν γίνεται. Και το κατάλαβα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λένε ότι το γράψιμο σε βοηθάει να καταθέσεις την ψυχή σου, ναι. Έτσι. Μπαίνοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία, το να αναγνωρίζετε για ποιο λόγο έχετε υπάρξει καταθλιπτική και βοηθώντας τον εαυτό σας να βγει μέσα από αυτό, είδατε αλλαγές στον τρόπο γραφής σας και όχι τόσο πολύ στην αρθρογραφία όσο στη συγγραφή. Καταρχάς, έχεις ένα καλύτερο κίνητρο, έχεις πιο πολύ κέφι για να κάνεις αυτό που κάνεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τα λίγα μυθιστορήματα που έχω γράψει, μόνο τρία, τα έγραψα και τα τρία μετά την θεραπεία μου στην κατάθλιψη. Όλοι μας σχεδόν λογοδοτούμε για τη ζωή που κάνουμε. Λέμε συγγνώμη, ζω εκεί, συγγνώμη, διάλεξα αυτό το σύντροφο, συγγνώμη, έκανα, δεν έκανα παιδί, πήγα ταξίδι, έβαλα ψιλοτάκουνο, έβαλα αυτό κτλ. Έχουμε μία λογοδοσία, η οποία δεν χρειάζεται. Ξέρεις πόσο ηρεμεί η ψυχούλα του ανθρώπου όταν λέει «Τι, ποιος το είπε, στα παλιά μου τα παπούτσια». Δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει να λογοδοτώ σε αυτούς που αγαπώ ή σε αυτούς που ενδεχομένως έχω βλάψει. Αν υπάρχουν άνθρωποι που έχω βλάψει, μπορεί και να τους ζητήσω συγγνώμη. Αλλά αν νομίζεις ότι θα κάτσω εγώ να απολογηθώ για τη ζωή μου που θα την κάνω όπως ακριβώς γουστάρω. Έβλεπα κάποια στιγμή, νομίζω το είχε πει ο Φώτσος Σεργουλόπουλος σε εσάς, που είναι ένα άτομο το οποίο πολύ μα πάρα πολύ εκτιμώ. Και νομίζω ότι είχε πει ότι δεν θα δώσω αναφορά για τη ζωή μου. Αν ο Φώτης είπε ότι έγινε πατέρας, ήταν μια δική του απόφαση για να περάσει ένα μήνυμα και για να ενημερώσει όποιον ήθελε να το ακούσει. Δεν το έκανε για να μας πάρει την άδεια. Δηλαδή λένε, εγώ το επικροτώ. Στα παλιά του τα παπούτσια, αν το επικροτείς. Εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης, στα παλιά του τα παπούτσια. Είμαστε αυτοί που είμαστε.
να έχουμε όσο μπορούμε καλά με τον εαυτό μας, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό, όπως δεν είναι εύκολο για τις γυναίκες ο χρόνος που περνάει. Όποια λέει ότι είναι εύκολο, είναι ψεύτρα, φρικτή. Είναι πολύ δύσκολο. Εσείς τι σχέση έχετε με αυτό? Δεν έχω καλή σχέση. Τι δυσκολία αντιμετωπίζετε δηλαδή στο να αφομοιώσετε? Ότι αυτό που συμβαίνει σε εσάς συμβαίνει σε όλες και θα συμβεί σε όλες. Ναι. Δηλαδή καμία δεν θα περάσει. Ακριβώς. Ναι. Εγώ υπήρξα μια πολύ νόστιμη γυναίκα στα νιάτα μου. Το λέω γιατί υπήρξα. Τώρα τι να κάνω. Το έχουμε δει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να συνηθίσω τα χρόνια που περνάνε. Μεγαλώνω και αυτό έχει πόνο, έχει κόστος, νιώθεις ότι δεν είσαι ερωτεύσιμη, νιώθεις χιλιάδες πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Είτε το νιώσεις, είτε δεν το νιώσεις, θα μεγαλώσεις. Αυτό έχει να κάνει καθόλου και με την αυτοπεποίθηση? Σας μου έκανε τρομερή εντύπωση που πριν είπατε ότι δεν είχατε αυτοπεποίθηση. Το έχετε διορθώσει αυτό? Νομίζω ότι έχω βάλει τον εαυτό μου στα σωστά του γράδα. Εάν σας έλεγα τώρα ότι... Καλά, είμαι μεγάλη, δηλαδή όταν γράφω εγώ λιποθυμάει ο κόσμος που κλείνονται. Όχι, έχω μια καλή πένα, μια ενίοτε και αρκετά καλή πένα, όχι τη μεγαλύτερη του πλανήτη, μακράν όχι, και τα έχω βρει με αυτό, 100%. Αυτό τα έχω βρει. Όπως τα έχω βρει, με τι τα έχω βρει στη ζωή μου, με αυτό. Με το ότι δεν λογοδοτώ και δεν με νοιάζει καθόλου τι θα πεις ή αν θα πεις ότι αυτή μένει στη Φιλοθέη και δηλώνει αριστερή. Μα δεν με νοιάζει καθόλου. Πες το. Και στη Φιλοθέη θα μείνω και αριστερή θα δηλώνω και ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Όταν λέει κάποιος ότι για τους γκέι, αποδέχομαι λέει. Για να τον αποδεχτώ εγώ, μα γιατί να τον αποδεχτείς? Γιατί να τον αποδεχτείς? Καταρχάς είσαι πιο χαζός από αυτόν για να λες το ρήμα αποδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα τον αποδεχτείς? Πού ζούμε? Γιατί να αναζητά ένας άνθρωπος που είναι γκέι ή έχει οτιδήποτε άλλο θέμα δικό του τη δική σου αποδοχή? Ποιος είσαι εσύ? Πού ζούμε, στον Αμερικανικό Νότο της δεκαετίας του 50 που ήταν οι συνοικίες όλων των λευκών και πηγαίνανε ένα ζευγάρι μαύρων δειλό και φοβισμένο για να τους αποδεχτούν? Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Γιατί να τους αποδεχτείς? Θα κάνουν αυτό που θα κάνουν. Θα ντύσουν όπως θέλουν, θα πάνε όπως θέλουν. Και άμα δεν σ' αρέσει, θα πας εσύ στο σπίτι σου να κάνεις έρωτα να μην σε βλέπουμε. Όχι αυτή. Γνώμη μου. Ως μαμά, πώς είστε? Νόμιζα ότι είμαι πιο παραδοσιακή όταν ήταν μικρός ο γιος μου. Μέχρι που όταν μεγάλωσα, ο γιος μου έβαλε κάτω και με εξήγησε με τον τρόπο που εξηγήσε ένα εξάχρονο, ίσως, που ήμουν εγώ, ότι δεν ήμουν τόσο παραδοσιακή μητέρα. Μου έλεγε, ήσουν η μόνη η οποία μου έλεγε, δεν θες να πας στον Νικολάκη? Δεν θα πας στον Νικολάκη. Ήμουνα εκείνος που όταν μας έλεγαν στο σχολείο ότι ξέρουμε ότι οι γονείς σας πιέζουν για τους βαθμούς, εγώ σήκωνα το χεράκι μου και λέγα, εμένα η μαμά μου δεν με πιέζει. Εγώ ότι ήθελα να είναι το παιδί μου γερό, να είναι ευτυχισμένο όσο γίνεται, γιατί ο πλανήτης γύρω μας συμμαχεί στο να παράγει δυστυχισμένα παιδιά. Δεν με ένοιαζαν οι βαθμοί, με ένοιαζαν να περνάει τις τάξεις και αυτό για να μην δουλεύει τα καλοκαίρια, για να παίζει τα καλοκαίρια. Πόσο χρόνο είναι σήμερα ο Παύλος? Είναι μεγάλος τώρα, πλησιάζει τα 30 περίπου και έχει τη δική του ζωή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές ερωτήσεις για την Ωνά, γιατί ξέρω ότι ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Ωνά. Αυτή η σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη προέκυψε καθαρά μέσα από το επαγγελματικό σας κομμάτι? Ναι, ήταν μέσα από το επαγγελματικό. Τότε ήμουν παντρεμένη με τον Κώστα Ζόγλου που ήταν ηθοποιός και παίζαν μαζί και ήταν πολύ φίλοι. Και έτσι βρέθηκε η Αλίκη να τον. Τον λάτρευε το γιο μου. Δηλαδή ήταν η καλύτερη νονά. Πήγαινε στο σπίτι του και έβλεπε. Είχε ένα ωραίο τραπεζάκι με δύο κορνίζες. Στη μία ήταν ο Γιάννης ο γιος της και την άλλη ήταν το μωρό μου τότε. Να το, αυτό το μπουμπούκι εκεί πέρα. Αλλά τον αγαπούσε πάρα πολύ. Με παίρνει, θυμάμαι μια φορά, μου λέει, ήταν 2,5, γιατί μετά τα 3 που ήταν την έχασε την νονά του. Μου λέει, έχει ένα φοβερό μπουφάν. Μικροσκοπικό Harley Davidson που αρέσει, μου λέει, πολύ και στο Σπυρόπουλο. Εγώ όμως προτιμάω ένα σούπερ τρένο, το οποίο κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει κεφτέδες, δηλαδή έκανε τέρατα. Τι προτιμάς, ρε παιδί μου, εσύ? Λέω, δεν ξέρω, ρε εσύ, Αλίκη, γιατί λογικά πρέπει να πούμε τι προτιμάει ο Παύλος και επειδή γίνεται αυτό το πράγμα ακόμα. Και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και έρθει η Αλίκη και έχει φέρει και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι ο Νάιτ. Εσείς τη ζήσατε την Αλίκη Βουγιουκλάκη και στα τελευταία στάδια της ζωής της, με την ασθένειά της. Ναι.
Ναι, ήταν δύσκολα όλα αυτά. Ήταν δύσκολα. Η Αλίκη μου με ενέμπνευσε να γράψω και το βιβλίο μου, το Τάπαρ της Αλίκης, όπου η μία ηρωίδα μου είναι ταξιθέτρια στο θέατρο της Αλίκης του Γιουκλάκη και η Αλίκη είναι νονά της εγγονής της. Και την έχουν βαφτίσει Αλίκη, η Αλικούλα. Και τα τάπερ λοιπόν της Αλίκης, γιατί έχει να κάνει με τις παλιές συναισθιάσεις που κάνανε οι κυρίες επιδείξεις τάπερ και όλα αυτά τα πράγματα, είναι η ζωή τους και μέσα παίζει ρόλο η Αλίκη. Είναι η δεκαετία από το 1980, 20 ετία με συγχωρείς, μια τοιχογραφία αθηναϊκή, μέχρι το 2000, τη νύχτα του Millennium. Αυτά τα 20 χρόνια βλέπουμε τρεις πολύ γενναίες, θαραλές γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους. Η μία δουλεύει πολίτρια στο Μινιόν και κάνει επιδείξεις τάπερ. Η άλλη ήταν καθαρίστρια στη Φίνος Φίλμς. Η μικρή μετά είναι η Αλικούλα. Είναι όλη η ζωή τους περνάει. Περνάνε, όπως είπε ένας φίλος που παρουσίασε το βιβλίο μου, δίνει φωνή η ακρίτα στους αόρατους ανθρώπους. Μιλάω για τα γκέι ζευγάρια της δεκαετίας του 80. Έχουν μια πανέμορφη ιστορία αγάπης που κρατάει 20 χρόνια. Μιλάω για τις πόρνες της οδού φυλής. Μιλάω για τις κακοποιημένες γυναίκες που βάζαν μια πατάτα στο στόμα για να μην ακουστεί η κραυγή. Μιλάω για όλα αυτά τα άτομα που τότε ζούσαν στο βαθύ σκοτάδι. Και όλοι κάνανε ότι δεν υπήρχαν. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, πραγματικά έγινε bestseller και είμαι πολύ ευγνώμων που αγαπήθηκε τόσο πολύ. Μιλήστε μου λίγο για τις τηλεοπτικές σειρές. Καταρχάς, είναι κάτι το οποίο ανακαλύψατε ότι σας αρέσει και μέσα από τη σχέση σας με τον κύριο Κυρίτσι. Ναι, μαζί το ανακαλύψαμε. Δηλαδή, κάποια ώρα είχαμε πει τότε, είχαμε πρωτογράψει ένα σύριαλ που λεγόταν Γόβα Στιλέτο. Το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία. Το θυμάμαι, το παρακολουθούσαν λοιπόν. Και μιλάγαμε, κουβεντιάζαμε κτλ. Και έτσι γεννήθηκαν κάποια καθημερινά σύριαλ που τότε, ξέρετε, ήταν πραγματικά πρωτοφανή για την εποχή τους. Είχαν εξωτερικά γυρίσματα, είχαν πολύ καλούς ηθοποιούς. Με παίρνει ο Φόσκολος, θυμάμαι, όταν ήταν η Βέρα στο δεξί, που είχε ακούσει ότι είναι όλο εξωτερικά γυρίσματα, ωριέο κτλ. Μου λέει, θες να μου το κλείσει το μαγαζί. Ρελενάκια, μα του λέω, ρε Νίκο μου, πια τι ανάγκη έχεις. Ο Νίκος είχε κάνει την Άμμο της Θαλάσσης και όλα πολύ επιτυχημένα. Μα μου λέει, θα κάνεις εξωτερικά γυρίσματα. Κάνε, του λέω και εσύ. Θα κάνω, μου λέει, θα κάνω ένα στο Διόνυσο, ξέρω εγώ και δεν ξέρω τι. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και καμιά φορά με έπιανε στεναχωριόμουν γιατί έκανε σαν να. Το έκανε επίτηδες, ας πούμε, ότι κάναμε τη Βέρα στο δεξί με τον Γιώργο. Πολύ τις αγαπήσαμε αυτές τις σειρές, Ελεονόρα. Νομίζω και ο κόσμος τις αγάπησε πάρα πολύ. Πολύ τις αγαπήσαμε. Πόσο δημιουργικό είναι για ένα ζευγάρι να γράφει μαζί. Πολλούς καυγάδες είχαμε. Αλήθεια, είχατε καυγάδες. Γιατί, για την υπόθεση, για τους διαλόγους, μιλάμε για το κόνσεπτ, για το σενάριο. Μιλάμε για γελία υποκείμενα. Έχουμε ζήσει δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ξέρω εγώ, μιλάμε για τους ήρωες, ρε παιδί μου. Και ο Γιώργος έπαιρνε το ρόλο του Στράτου. Και έχει δίκιο. Και εγώ μπορεί να έπαιρνα τις Ρεγκίνες που ήταν ο Στράτος και η Ρεγκίνα ήταν τότε το μυθικό μας ζευγάρι. Και έλεγα, μα γιατί. Και σχεδόν φέρναμε τον καυγά στο σπίτι μας. Μήπως εκφράζατε και πτυχές σας μέσα από αυτούς τους καυγάδες. Τους αγαπάω αυτούς τους ήρωες. Όσο και αν μου λένε καμιά φορά, έλα μωρέ, σαπουνόπερα και νομίζουν ότι θα με πονέσουνε. Και δεν καταλαβαίνουν. Τους αγαπάω αυτούς τους ήρωες. Έφυγαν από τη ζωή μου και μου λείπανε. Ήταν πολύ μέσα στην καθημερινότητά σας, δηλαδή θέλω να πω. Ναι, ήταν πολύ. Λέγατε, Γιώργο, πρέπει να γράψουμε και βάζατε, ας πούμε, ένα ποτήρι κρασί και καθώς ήταν και γράφατε. Άντε καλέ, αυτά γίνονται στο αμερικάνικο σινεμά. Πώς γράφατε. Έχουμε όλοι ομάδες, ξέρεις, που δουλεύουμε μαζί και τα λοιπά. Καθόμασταν, τότε καπνίζαμε γιατί εγώ έχω 7 χρόνια που το έκοψα, το ένα πίσω από το άλλο. Ετοιμάζαμε όλες τις καλέτες πώς πρέπει να γίνει, η Ελεονόρα θα κάνει αυτό, η Έλενα θα πνίξει την Ελεονόρα και όλα αυτά τα σχετικά. Και μετά. Όλα αυτά τα περνάγαμε στο χαρτί. Ή εδώ κάνει κοιλιά, ή εδώ δεν σου βγαίνει μια ιστορία. Το καθημερινό που το ξέρω όσο κανείς, θέλει τα πιο, όχι δυνατά αντανακλαστικά, κτηνώδη αντανακλαστικά. Δηλαδή, μόλις δεις ότι ένα ζευγάρι δεν έχει χημεία, ζευγάρι εννοούμε οτιδήποτε, έτσι, έξω φεύγει, δεν τους διώχνεις,
αλλάζεις τα πάντα, αλλάζεις τις ιστορίες. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις ποτέ. Το ίδιο κάνατε παρακολουθώντας και την τηλεθέαση. Δηλαδή, αν βλέπετε ότι κάνει κάπου κοιλιά. Βέβαια βοηθούσε. Τώρα μιλάμε ψέματα. Γιατί έχετε δηλώσει ότι με τα σύριαλ έχετε τελειώσει. Και ότι ναι, γιατί τα έχετε αγαπήσει. Όντως. Γιατί το λέτε αυτό, πώς το ξέρετε. Είμαι σίγουρη, ναι. Το ξέρω γιατί τώρα το πάθος μου για τη μυθοπλασία πέρασε στα βιβλία. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και γιατί ίσως υποσυνείδητα, για να κάνουμε ψυχαναλυσούλα, αισθάνομαι ότι παρόλο αυτή την περίοδο τη μεγάλη της ζωής μου, έχω ταυτίσει ή συνδυάσει λίγο τα σύριαλ με την κατάθλιψη. Επειδή ήταν η εποχή που πολλές φορές ζοριζόμουν πάρα πολύ για να πάω μέχρι τον υπολογιστή μου, ας πούμε, ή να κάνω ένα τηλέφωνο για τη δουλειά, ή ξέρεις, να μου πει ο Γιώργος ότι εδώ η Μαρίκα, ξέρω εγώ, τι να κάνει. Και έλεγα, ούτε ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Πέρασα πάρα πολλά τέτοια. Ο ρόλος του συντρόφου σας σε όλη αυτή την περίοδο που περνάγατε δύσκολα με την κατάθλιψη. Σημαντικός και αποτελεσματικός. Εντάξει, οι άντρες είναι άντρες που λένε. Θέλω να πω ότι βεβαίως ήταν σημαντικός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχε την τεράστια ευαισθησία. Όπως σχεδόν κανένας. Δηλαδή έπρεπε να του πεις, Γιώργο, κοίτα με στα μάτια, δεν είμαι καλά. Το καταλάβαινε εκεί. Σου στεκότανε, σ' αγαπούσε και αν δεν του το στέλνες, πολύ συχνά δεν είχε την αντιληπτικότητα να το πάρει. Πώς είστε σύντροφο. Δηλαδή σαν σύντροφος, είστε δοτική, περιποιητική, παραδοσιακή, παλαιόναρχον, περισσότερο αυτόνομη και ανεξάρτητη. Δοτική είμαι πάντα. Ανά πάσα στιγμή είμαι πάρα πολύ δοτική, πάρα πολύ γενναιόδορη και έχω πολύ χρόνο για τον σύντροφό μου και έχω και κάνω όσο μπορώ περισσότερα και λίγο παραπάνω. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Αυτό ναι. Από εκεί και πέρα είμαι λίγο κυκλοθυμική. Κάποια φορά μπορεί να έχω λίγο νεύρα, κάποια στιγμή, αλλά ο Γιώργος λέει ότι έχω αυτή τη θηλυκότητα πολύ, που αισθάνεται ότι την έχω, αλλά ταυτόχρονα είμαι και πολύ ανεξάρτητη. Έχετε κάνει και έχετε δοκιμαστεί σε διάφορα. Πέρα από το γράψιμο, έχετε κάνει τηλεόραση και μάλιστα και εκεί έχετε εξυπηρετήσει και συνεντεύξεις και τηλεπαιχνίδι. Στο οποίο ήσασταν πάρα πολύ καλή, θέλω να πω. Mm. Έχετε δοκιμαστεί και στις υποκριτικές σας ικανότητες. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτόν τον πειρασματισμό, έτσι. Ναι, έφτασα κάποια στιγμή τότε με το θέατρο που έμεινα 7 χρόνια εκεί. Είχα φτάσει με τη δημοσιογραφία τότε. Έκανα τα περίφημα ευθυμογραφήματα. Λέω περίφημα γιατί ήταν περίφημα. Δηλαδή ο κόσμος πήγαινε και αγόραζε τον ταχυδρόμο ή τα αυτά, επειδή έγραφα αυτά τα χιουμοριστικά, αν θέλεις, λίγο κείμενα. Έγκωσα. Ξέρεις, σημαίνει έγκωσα. Ναι. Δηλαδή έγκωσα. Ήταν σαν να μου δώσεις μία τεράστια πιατέλα με ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό, οι πατάτες τηγανητές. Και τρώω και μετά σου λέει πάρε άλλη μία, πάρε μία, αυτή που είναι κρατσανή. Δεν μπορούσα, ρε παιδί μου. Τι ήταν αυτό που σας είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το ότι αισθανόμουν ότι είχαν αρχίσει πια να με αντιγράφουν και πάρα πολλοί άνθρωποι και είχα τόσο πολύ εγκλωβιστεί σε αυτό το πράγμα που ένιωθα ότι είμαι αντιγραφέας των αντιγραφέων μου. Δηλαδή, στον τρόπο γραφής, τι ακριβώς νιώθατε ότι σας αντιγράφω. Στο ύφος, στο ύφος γραφής. Τότε λοιπόν, και με αυτή την λογική, έκανα το θέατρο. Από το θέατρο πρέπει να σας πω, Ελεονόρα, 7 χρόνια που έμεινα εκεί, ότι έζησα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που κάνω για το κέφι μου, γιατί πρώτον ζω από τη δουλειά μου. Έζησα καλά και από το θέατρο. Πήγα καλά και στο θέατρο. Μόλις έκλεισε αυτός ο κύκλος, γιατί προφανέστατα δεν το είχα μέσα μου, δεν το είχα πραγματικά μέσα μου, ήταν μία διέξοδος για να ξαναβρω το πραγματικό μου σπίτι που ήταν η δημοσιογραφία. Ο πιο αντίμος κρίκος που θεωρώ ότι ήσασταν εξαιρετική σε αυτό το κόνσεπτ, αυτές οι ατάκες ήταν αυθόρμητες, ήταν σενάριο. Άλλες ήταν σε σενάριο και οι περισσότερες είναι αυθόρμητες. Είμαι αρκετά ετυμόλογη συνήθως αυτά και έχω χιούμορ όταν μιλάω και δεν αυτά που λένε ότι οι θλιμμένοι άνθρωποι έχουν χιούμορ. Δεν τα ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ γελάω, μου αρέσει να γελάω, ο κόσμος είναι καλός. Το παιχνίδι μου άρεσε τότε, αλλά με καταπίεζε και ταυτόχρονα, γιατί δεν ήταν αυτή η σκληρή περσόνα. Ξέρεις τι είναι, και εσείς το ξέρετε καλά, να έχεις μια απίστευτη πείρα στο γυαλί και να έρχεται ένας ανθρωπάκος που δεν έχει ξαναπεράσει ούτε απ' έξω από ένα στούντιο και να μπαίνει μέσα και να του λες εσύ πότε γεννήθηκε ο Δράμαλης, ξέρω εγώ. Γιατί εσείς τα ξέρατε, εγώ δεν ήξερα. Και μετά να του την πω και από πάνω. Αλλά η μεγάλη διαφορά του τότε με το τώρα είναι ότι τότε οι άνθρωποι, μιλάμε για το 2003, κάπου εκεί, έπαιζαν γιατί
τους άρεσε και γουστάρανε πάρα πολύ. Δεν το έκαναν για τα χρήματα. Τα λεφτά ήταν για τα περιτά, που επί της ουσίας είναι πολύ απαραίτητα στη ζωή μας, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Όταν εγώ τώρα, αν είχα απέναντί μου παίκτες, οι οποίοι στο μάτι τους θα βλέπα, δεν έχω να πάρω το γάλα του παιδιού μου, άρα το γεγονός ότι δεν ξέρω τίποτα για το δράμαλι, το παιδί μου θα μείνει νηστικό για αυτό το λόγο. Δεν έχω να πληρώσω γιορτές το φως ή το νερό και θα μείνουμε στα σκοτάδια επειδή εγώ δεν ξέρω ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 5. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν το δύο πράγματα αυτό. Από τη στιγμή που είστε τόσο ευαίσθητοι, σας ακούω τώρα, το έχετε αναφέρει και πολλές φορές και με τους άλλους, με τους συνανθρώπους, δεν θέλετε να βλέπετε τον άλλον να υποφέρει, να πονάει, θέλετε να βοηθάτε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ενώ θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με τα κοινά, ενώ σας έχει γίνει πολιτική πρόταση να, από όλα τα κόμματα σχεδόν από να απολυτευτείτε, ναι. το έχετε απορρίψει. Έχω μία αντίληψη, ίσως να είναι παλιωμοδίτικη, αλλά ίσως και όχι. Πιστεύω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, κάνεις ένα λειτουργήμα. Το λέω λειτουργήμα με τα λόγου γνώσεως ότι το έχουμε κάνει λίγο σφουγγαρόπανο το λειτουργήμα, αλλά παρόλα αυτά έτσι το βλέπω εγώ. Δεν μπορείς μετά να γίνεις και πολιτικός. Δεν ντέμνονται αυτά τα δύο. Ή θα κρίνεις την εξουσία ή θα είσαι η εξουσία. Εγώ λοιπόν προτιμάω να είμαι αυτή που κρίνει την εξουσία. Ποτέ δεν ήθελα να αναμειχθώ. Το ένα ήταν αυτό. Και το τελειώνω λέγοντάς σας ότι επειδή και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πολιτική και το έχω ζήσει. Εγώ, Ελεονόρα μου, όταν ήμουν 5 χρονών, σταύρωνα ψηφοδελτιάκια, δεν ήξερα ακόμα την αλφαβήτα και σταύρωνα έκανα στον μπαμπά μου το όνομα για να δώσουμε τα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, το είχα ζήσει, είχα ζήσει τις πίκρες, τις διαψεύσεις, τις αγωνίες, τα ξενύχτια, την κόπρο εκεί πέρα μέσα που συμβαίνει στην πολιτική ζωή. Δεν ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα και δεν το έζησα και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Τηλεόραση παρακολουθείτε. Είπατε τώρα η δημοσιογραφία έχει γίνει λίγο σφουγγαρόπανο. Υπό ποια έννοια? Όταν βλέπω, ας πούμε, μεγαλοδημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών να ξεσκίζονται για θέματα τα οποία αφορούν πάσης μορφής σκάνδαλα, έτσι. Ή είναι φίλος με αυτόν, στηρίζει τον άλλον, κάνει τον άλλον κτλ. Και από την άλλη μεριά βλέπω αυτό το οποίο όλοι αυτοί οι μεγαλοσυνάδελφοι περιφρονούν, το κοριτσάκι που έχει ένα μικρόφωνο έξω από μια πρεμιέρα και κρυώνει κιόλας γιατί δεν το αφήνουν να μπει και μέσα και σου το βάζει με αγωνία, όχι γιατί τη νοιάζει πραγματικά το τι θα πεις εσύ, αλλά για να κάνει τη δουλειά της και να βγάλει ένα μεροκάματο του τρόμου, μιλάμε. Γιατί τα ξέρουμε, στην ίδια δουλειά είμαστε όλοι. Συνάδελφοι, αυτή η κοπέλα είναι συνάδελφός μου εμένα. Και περνάει ο άλλος, δεν μπορώ τώρα παιδιά, χρόνια πολλά. Όχι, εκεί θυμώνω πάρα πολύ. Αυτά τα δημοσιογραφάκια που φτύνουν αίμα, που είναι οι ήλωτες της δουλειάς μας, πολύ συχνά είναι πολύ πιο καθαροί από τους άλλους που έχουν τις μεγάλες υπογραφές, τα μεγάλα ονόματα. Να γιατί έμεινα μακριά από όλα αυτά. Γιατί είπα δεν θα γίνω πολιτικός, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει δημόσιο αξίωμα, γραφεία τύπου, όλα αυτά. Να γιατί. Γιατί όταν συμβαίνουν γύρω μου όλα αυτά, με συναδέλφους μου, εγώ κάθομαι πίσω έτσι αραχτή και λέω αχ, τι καλά, σε μένα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Έχετε δηλώσει ότι πλέον εξοργίζεστε ακόμα πιο εύκολα. Αυτό είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να θυμώσετε και να θέλετε να πάρετε θέση ή να γράψετε γι' αυτό? Με ενοχλεί η αδράνεια πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου δείξω, βρε και τα λοιπά και μετά κρυβόμαστε πίσω από το σπίτι μας. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Με ενοχλεί η στάση του τύπου εδώ πεινάνε παιδάκια και εσείς ταΐζετε τις γάτες της γειτονιάς σας. Αυτό με εκνευρίζει και εμένα πολύ. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτοί που το λένε δεν ταΐζουν τα παιδάκια. Γιατί αν τους πεις ταΐσαι εσύ τα παιδάκια, να τα χωρίσουμε, να πιάσω εγώ τις γάτες. Θυμώνω πάρα πολύ. Θυμώνω γιατί είμαστε υποκριτές πολύ συχνά και είμαστε τόσα δά μικρά ανθρωπάκια. Τόσα δά. Ο Ζακ, ο Κωστόπουλος που είχε έναν μαρτυρικό θάνατο. Μια δολοφονία εννοείται και το τονίζουμε. Μαρτυρικός θάνατος, ενός μάρτυρα. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες
πίσω από αυτή την πορτούλα, την κλειδαρότρυπα, την τρώω τόση και να λες, έλα μωρέ, πεζούνι ήταν, είχε και μαχαίρι. Μα δεν ήτανε, λες, έγινε τοξικολογική. Έλα μωρέ, τα λένε για να τον καλύψουν. Μα δεν υπάρχει πουθενά, το μαχαίρι δεν το κρατούσε ο ίδιος, το κρατούσε. Έλα μωρέ, ξέρεις πώς τα αλλάζουν αυτά. Όχι, δεν ξέρω γιατί δεν αλλάζουν αυτά. Συγγνώμη. Μου ανεβαίνει το έργο στο κεφάλι με τέτοια πράγματα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και όταν απαντάς και λες, παιδί μου, καταλαβαίνεις, είναι αυτό, να το, εδώ, το, η μπλούζα της είναι άσπρη. Έλα μωρέ, το φως τη δείχνει έτσι. Πού το αποδίδεται αυτό, γιατί είναι έτσι? Γιατί δεν θέλουν να βγουν από τη βολή τους, αγάπη μου, καθόλου. Δεν θέλουν να βγουν. Θέλουν να είναι εκεί, με την κουβέρτα από πάνω, έτσι, να βλέπουν τα πράγματα από κάτω και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν τη δική σου τη ζωή. Γι' αυτό λέμε, εμείς θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε τη ζωή που γουστάρουμε εμείς και αυτοί που αγαπάμε και αυτοί τους οποίους εκτιμάμε σε αυτή τη μικρή ζωή που περνάμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό το για μένα που λένε δεν μασάει ή δεν υδρώνει τα αυτή της, το αυτή της έχει υδρώσει άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Και έχω επηρεαστεί και έχω κλάψει και έχω χτυπηθεί κτλ. Ναι, τώρα πια δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει τα αυτή μου. Ξέρω ότι με τον Ζάκη ήσασταν και διαδικτυακοί φίλοι. Είχατε με τα ζώα κιόλας. Είχαμε πολλά κοινά. Α, είχατε κοινή δράση με τα ζώα. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο που σκέφτηκα όταν έφυγε ο Ζακ, μετά το σοκ, είπα, ο Σνούπης, πού θα πάει τώρα ο Σνούπης. Ήταν το σκυλάκι του. Το... Ναι, το σκυλάκι του και το έλεγε ο Σνούπης, όχι ο Σνούπη. Ναι, τον αγαπούσα πολύ τον Ζακ. Ήτανε μαχητής, ήτανε λεβέντης, ήταν παλικάρι. Ήτανε, αυτοσαρκαζότανε έως θανάτου και πιστεύω ότι η δολοφονία του, η οποία επηρέασε όχι μόνο εμάς στην Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη, τις ΛΟΤΚΙ κοινότητες και όχι μόνο της Ευρώπης, θα είναι ένα από τα μελανότερα σημεία που όμως πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους για πολλούς άλλους να αρθρώσουν τη φωνή τους. Δηλαδή, αυτό... δεν με νοιάζει να είναι γκέι, να το κάνει στο κρεβάτι του. Νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνουμε, ξεμπερδεύουμε με αυτό το σύχαμα που είναι αυτή η φράση. Με αυτό το έσχος και το όνειδος που είναι αυτή η έννοια, αυτό το κόνσεπτ. Είναι που μιλάγαμε για την αποδοχή. Mm-hmm. Δεν θα μας αποδεχτείς. Ένας άνθρωπος που έχει, και δεν είναι μόνο για τους γκέι, που έχει παραπάνω κιλά, θα κάτσει δίπλα σου και θα φάει ένα παγωτό τόσο, και δεν σου πέφτει λόγος, μαλάκα. Καθόλου και για κανένα λόγο. Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στο να το κατακτήσουμε? Πιστεύω αυτό ότι που όλο λέτε. Και περισσότεροι ότι οξύνονται οι δύο άκρες. Δηλαδή, από τη μία μεριά, όλο και περισσότεροι κατανοούν αυτό που λέω. Εγώ έκανα μια διαδικτυακή συνέντευξη χτες και έχει ξεπεράσει τα 100.000 views. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι, είμαστε πολλοί. Και γινόμαστε περισσότεροι. Όπως και οι σκατάνθρωποι είναι πολλοί και γίνονται και αυτοί περισσότεροι. Το αν πηγαίνουμε σε ένα εμείς ή εσείς είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Που φοβάμαι πως πηγαίνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω και σχετικά με τα όσα έχετε γράψει κατά καιρούς και για τον Μάρκο Σεφερλή. Κάποιος διαβάζοντας την κριτική, δηλαδή εγώ είχα διαβάσει και ένιωσα, έκανα «Oh». Ότι είναι σκληρό αυτό που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ στη θέση του Μάρκου, θα ένιωθα πολύ δύσκολα, πολύ άσχημα. Αλήθεια, έχετε διαβάσει κριτικές του Κώστα του Γιαννακίδη για το Δελφινάριο. Έχετε διαβάσει κριτικές του Αντώνη του Μποσκόιτη και τόσων άλλων συναδέλφων. Έκανα κριτική στη δουλειά του. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν έχει γυναίκα. Τώρα το έμαθα ότι και γυναίκα έχει και παιδί έχει και από όλα τα καλά του Θεού έχει. Αλλά. Εγώ κρίνω τη δουλειά του. Η δουλειά του είναι τρας. Η δουλειά του, το έργο που παράγει, είναι τρας. Δεν σημαίνει ότι είναι ο ίδιος τρας, είναι το έργο. Αυτό δεν το παίρνω πίσω επειδή μου ζητάει 100.000 και δεν αναρωτιέμαι γιατί το κάνει σε μένα και στα νέα την εφημερίδα και δεν το κάνει σε όλους τους άλλους συναδέλφους που έχουν γράψει πολύ πιο αιχμηρά κείμενα, αλλά δεν θα ασχοληθώ και πολύ. Δηλαδή έρχεται η ώρα, εγώ τα λογάκια μου τα είπα και δεν τα παίρνω πίσω. Αν είναι να πληρώσω γι' αυτό ή όχι, θα το ξέρουμε την άνοιξη. Δεν θα μπορούσε όμως κάποιος να γυρίσει, ακούγοντας τη συνέντευξη και την κουβέντα που κάνουμε όλη αυτή την ώρα, και να σας πει, ωραία, γιατί λοιπόν να πείτε τη δουλειά κάποιου τρας, από τη στιγμή που περιμένετε και θα ήταν ιδανικό για μια κοινωνία να δεχόμαστε όλο το να τρώει ο διπλανός μας, ο οποίος είναι υπέρβαρος, ένα τεράστιο παγωτό και να μην δίνουμε καθόλου σημασία. Α,
Αυτό βέβαια, αλλά εννοείται ότι ο διπλανός που τρώει παγωτό και δεν δίνουμε σημασία, και πολύ καλά κάνουμε, αν όμως στο διπλανό τραπέζι έχει ένας άλλος που λέει «κοίτα ρε το χοντρό που τρώει παγωτό», αυτό είναι τρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το politically correct μπορεί να είναι στα άκρα του πολύ συχνά, αλλά είναι πολύ καλύτερο και προστατεύει πολλούς ανθρώπους. Όταν υπάρχει μία γυναίκα που φοράει μπικίνι και έχει περισσότερα κιλά, δεν θα την κάνω νούμερο στο δελφινάριο, θα την προστατέψω. Γιατί έχει δικαίωμα και στην παραλία να είναι, και μπικίνι να φοράει, και τον ποπό της να μας δείχνει, και ό,τι γουστάρει. Σε όποιον δεν αρέσει, να φύγει εκείνος από την παραλία και να πάει στην μπανιέρα του να κάνει μπάνιο. Εγώ σε αυτό είμαι απόλυτη. Έχουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έχουν υποφέρει τόσο πολύ από μια κάκιστα εννοούμενη σάτυρα, γιατί μην πιάσουμε το ότι είναι σάτυρα τώρα, δόξα τω Θεώ, τόσα χρόνια είμαι στο ευθυμογράφημα και ξέρω καλά τα όρια, τι είναι και τι δεν είναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να σαρκάζεις κάποιον με τόσο... Μου λες ότι το δικό μου κείμενο ήταν επιθετικό. Πόσο πιο επιθετικό από το να ανεβαίνεις και να κάνεις μία καρικατούρα ενός γκέι ανθρώπου. Ενός πολύ χοντρού ανθρώπου, παχύσαρκου ανθρώπου, ενός πιο κοντού, επειδή είναι ένας νάνος ή πιο ψηλού. Πώς! Πώς κατανοείτε εσείς το γεγονός ότι από κάτω ταυτόχρονα όμως, κάθε βράδυ περνάνε χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν σε μια από αυτές τις ομάδες, οι οποίοι σατηρίζονται εκείνη τη στιγμή επί σκηνής, ναι. Γελάνε όμως και εκείνοι. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δικαίωμά τους να γελάνε, δικαίωμά τους να γράφω για αυτό που γελάνε. Εγώ δεν βγήκα ποτέ να πω, και τι γελάτε εσείς, μη γελάτε, σουτ! Γελάτε, περνάτε καλά. Με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ μπορώ να το κρίνω. Ξέρεις κάτι, η ουσία ποια είναι. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί σαν κοινωνία. Να είμαστε ανοιχτοί. Να είμαστε μια αγκαλιά. Μπορούμε να είμαστε μια αγκαλιά. Αυτός που γελάει, δεν θα τον βάλω στα 5 μέτρα να τον σκοτώσω. Απλά δεν θα τον κάνω εγώ παρέα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και η γνώμη μου θα είναι αυτή που είναι. Δεν μπορώ να την αλλάξω. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι ένας κακοποιητικός λόγος. Δεν είναι χιούμορ ο κακοποιητικός λόγος. Βέβαια θέλω να σας πω. Αλήθεια, ότι... ξαναδιαβάστε το κείμενο και θα δείτε ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία προσβολή στο πρόσωπο. Το έργο του είναι αυτό το οποίο κρίνω. Βλέπετε τηλεόραση. Εγώ έχω ένα πάθος χρόνια πολλά από νέα με την κλασική μουσική και την όπερα. Υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται Μέτζο. Όσο μπορώ να αποφύγω την ελληνική τηλεόραση, έχω ένα μέτζο και παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ακούω όπερες και ακούω μπαλέτα και ακούω κτλ. Τι άλλα έτσι ενδιαφέροντα και χόμπι έχετε που μπορούμε να τα γνωρίζουμε, ας πούμε, μαγειρεύετε. Όχι, όχι. Δεν μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω. Ξέρετε τι έκανα παλιά όταν ήμουν νέα. Αχ, έπρεπε να σας φέρω ένα να σας το δείξω. Κεντούσα καταπληκτικά. Μετρητό, κανονικό, με τα χρώματα, με τα πάντα δηλαδή. Και έχω μαξιλάρια, επειδή το σπίτι μου έχει ένα στοιχείο vintage και παλιό και δεν ξέρω τι, και τα έχω πεταμένα και αυτά κάπου. Τώρα πια τα μάτια μου είναι κουρασμένα και δεν μπορώ να κεντήσω και είναι κάτι που μου λείπει. Βασικά εγώ ζω για τα ταξίδια. Mm. Αγαπάω πάρα πολύ τις φίλες μου. Πάρα πολύ τις αγαπάω τις φίλες μου, τις νοιάζουμε, πάμε μαζί, τα παρέα, ταξίδια κτλ. Δεν μαγειρεύω καθόλου, περπατάω πάρα πολύ με τα σκυλιά μου. Αυτά κάνω περίπου. Και καμιά φορά που με πειράζει ο άντρας που δεν ξέρω να μαγειρεύω, του λέω δεν μπορείς να το έχεις όλο το πακέτο. Είμαι θεά, είμαι υπέροχη, είμαι συγκλονιστική, είμαι τόνε, είμαι... εντάξει, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Μαγειρεύει εκείνος ή τρώτε έξω. Όχι, όχι, μαγειρεύει και εκείνος. Έχουμε και μια κυρία που μαγειρεύει και παραγγέλνουμε κιόλας, delivery. Μια χαρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλά ήταν, πολύ καλά ήταν. Την χάρηκα πολύ την κουβέντα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Και χάρηκα που σας γνώρισα κιόλας από κοντά. Και καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Και εσείς με υγεία ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.